Σήμερα ο Σύλλογος Ελληνικής Λαϊκής Παραδοσιακής Χειρεμπέτικης και Μουσικής και πραγματοποιεί μια εκδήλωση στη Σπάρτη, ένα αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζατζίδη. Να τονίσουμε ότι να ευχαριστήσουμε το Δήμο Σπάρτης και το Πνευματικό Κέντρο. Οι μουσικοί που παίζουν είναι φίλοι του Συλλόγου και μέλη. Και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε το λαϊκό τραγούδι. Είμαστε όλοι εδώ μέλη και φίλοι του Συλλόγου για να τιμήσουμε τον Στέλιο Καζατζίδη, ο οποίος έχει τραγουδήσει για την ξενιτιά, για την εργατιά, για τον έρωτα, για τη ζωή, για κοινωνικά θέματα, και να θυμίσουμε ότι το λαϊκό τραγούδι είναι εδώ, παρόν, με την νεολαία, που το στηρίζει ο Συλλογός μας, κάνει μια προσπάθεια για να το διατηρήσει ζωντανό. Στηρίζουμε το λαϊκό τραγούδι και προσπαθούμε να αναδείξουμε κομμάτια του ανεκαιρούς όπως στο παρελθόν. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην αίθουσα του Πνευματικού μας Κέντρου. Να πω ότι το απόψινό είναι ένα αφιέρωμα μνήμης στο μεγάλο και αξέχαστο Στέλιο Καζατζίδη. Ένα οφειλόμενο αφιέρωμα. Έχει καιρό να γίνει στην πόλη μας ένα αφιέρωμα στο Στέλιο Καζατζίδη. Και αυτό γιατί ήταν πράγματι μεγάλος. Κατά την άποψή μου, ξεπέρασε την έννοια του όρου λαϊκός τραγουδιστής. Έχει μπει βαθιά στις καρδιές και στο νου των απλών ανθρώπων, κάθε ηλικίας και κάθε τάξης, γιατί μίλησε στις καρδιές τους, τραγούδισε τους καημούς και τους πόθους τους. Να ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης της πόλης μας, έντυπα και ηλεκτρονικά, για την προβολή που έκαναν στην εκδήλωση και για την κάλυψη που θα κάνουν εδώ απόψε. Μέσα σε αυτό το γκρίζο σκηνικό, ένα 20χρονο παλικάρι δοκιμάζει την τύχη του στη δισκογραφία. Εφόδια η ψυχή και η φωνή του. Εφόδια ελάχιστα, μα πελώρια. Το όνομά του Στέλιος Καζατζίδης. Ο Καζατζίδης υπήρξε ένας από τους λίγους τραγουδιστές που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο του λαϊκού ερμηνευτή. Αγαπήθηκε φανατικά, μπήκε στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων, τραγουδήθηκε ως ολίγη και χάρισε το αίσθημα της οικειότητας σε όλους όσους πίστευαν ότι τραγουδά για εκείνους. Με τη μοναδική υφή της φωνής του, κατάφερε να εκφράσει αγωνίες, φόβους, ελπίδες μιας γενιάς ολόκληρης ανθρώπων, για τους οποίους η επιβίωση δεν ήταν και ό,τι πιο αυτονόητο. Έχω μια αγάπη ολοδική μου, 30 φύλλα άστρο μου κι αυγή μου. Φίλια δεν θα το μπορούσα, όπως εγώ να σ' αγαπούσα. Μέσα στα πάντα σου μπήκες, τα γυαλιά μου οι φωτιές.
Μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί